Βρίσκομαι στο σπίτι του κυρίου Ρούση, καθηγητή στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Είμαι από το blog Ελευθερία Τίποτα, ο Ελευθεριακός, και θα κάνουμε μια συνέντευξη για το βιβλίο Μάρξ Μπακούνιν για το Σοσιαλιστικό Κράτος, με αφορμή αυτό το βιβλίο. Κύριε Ρούση, νομίζω ότι η μελέτη σας γύρω από το Σοσιαλιστικό Κράτος σε αυτό το βιβλίο είναι πολύ σημαντική, γιατί θέτει ως στόχο της να υπενθυμίσει στους σοσιαλιστές που προσδιορίζονται ως επαναστάτες την κοινή τους προοπτική για τη μελλοντική κοινωνία. Επειδή υπάρχουν διάφορες απόψεις, κυρίως Αμερικανών στοχαστών, όπως του Τσόμσκι, ότι ο Μπακούνιν είχε επηρεαστεί περισσότερο από τη φιλελεύθερη παράδοση παρά από τη σοσιαλιστική, κατά πόσο πιστεύετε πως ισχύει κάτι τέτοιο? Δεν μπορώ να σου απαντήσω με ακριβία. Γιατί πιστεύω ότι και ο Μάρξ έχει επηρεαστεί από τη φιλελεύθερη παράδοση και όλοι οι στοχαστές, οι σοσιαλιστές, είχαν επηρεαστεί από τα θετικά της φιλελεύθερης παράδοσης. Άσχετο αν στη συνέχεια πηγαίναν να την ανατρέψουν. Άλλωστε εδώ θέτει και ένα θέμα της αντιπαράθεσης του Μάρξ με τον Μπακούνιν όσον αφορά το πώς αντιμετωπίζουν τη διαλεκτική. Η διαλεκτική δεν σημαίνει πέρασμα από το μαύρο στο άσπρο χωρίς να αφήνονται ίχνη του μαύρου ή στο άσπρο. Δηλαδή η προηγούμενη υπάρχουσα κατάσταση αφήνει τα ίχνη της και σε έναν βαθμό μεταφέρεται, έστω και μεταλλαγμένη, στην καινούργια. Αυτό σημαίνει διαλεκτική. Άρα και ο Μάρξ και ο Μπακούνιν είναι επηρεασμένοι από τη φιλελεύθερη τάξη πραγμάτων και από τη φιλελεύθερη σκέψη. Στον Μπακούνιν αυτό είναι πιο ισχυρό, ίσως στο πώς βλέπει το άτομο σε σχέση με την κοινωνία ή ακριβέστερα τη φυσική κατάσταση σε σχέση με την κοινωνική κατάσταση ή σε σχέση με το κοινωνικό γίγνεσθε. Όταν δηλαδή, υποθέτω αργότερα, θα έχεις κάποια ερώτηση σε σχέση με τις προϋποθέσεις που χρησιμοποιεί ο Μπακούνιν στην αντιπαράθεσή του με τον Μάρξ για το κράτος, αυτό νομίζω παίζει κάποια σημασία. Δηλαδή, το κατά πόσο ο Μπακούνιν θεωρεί πιο σημαντική τη φύση του ανθρώπου, τη φύση της ελευθερίας, την πρωτόγονη, αν θέλεις να το πούμε έτσι, κατάσταση, σε αυτό είναι περισσότερο επηρεασμένος από ότι ο Μάρξ, όπως και στο ζήτημα της ελευθερίας, για παράδειγμα, από τη φιλελεύθερη σκέψη, και άρα ως προς αυτό ο Τσόμψης μπορούμε να πούμε ότι έχει δίκιο. Μάλιστα. Θέλω να σας κάνω τώρα μια ερώτηση για τον μαρξισμό, γιατί ακούγονται κατά καιρούς διάφορες κατηγορίες εναντίον του. Η πρώτη κατηγορία, εντός εισαγωγικών ή εκτός, είναι πως αποτελεί στενό οικονομικό ντετερμινισμό. Ότι είναι αιτιολογικά θα πάμε προς τα κάπου. Η δεύτερη είναι ότι επειδή ακριβώς οδηγεί νομοτελειακά στο σοσιαλισμό, είναι σαν να πρόκειται για φυσική επιλογή των ανθρώπων και όχι της εργατικής τάξης. Και πολλοί λένε ότι ξεχνάει. Μην μου βάζεις πολλά μαζί όμως, γιατί μετά θα τα ξεχάσω. Έχω γεράσει. Έχω πάθει και μια αλφα μαλάκινση λόγω ηλικίας. Ένα-ένα. Λοιπόν, το πρώτο είναι πως αποτελεί. Το ότι αποτελεί οικονομικό δεν είναι μια κατηγορία ανυπόστατη, υπό την έννοια ότι τη δέχεται και ο ίδιος ο Έγγελς. Και μάλιστα σε κάποιο σημείο του έργου του λέει, θα τα αναφέρω έτσι για να μην αρχίσουμε τώρα να τσιτάρουμε, να λέμε το όμως τάδε αυτό, το τάδε έργο κλπ. Ότι για το ότι πολλοί αποδίδουν ιδιαίτερο βάρος στην οικονομία, φταίμε και εμείς οι ίδιοι. Εννοώντας ο Μάρξ και ο ίδιος. Πού οφείλεται αυτό? Στο ότι θέλοντας ακριβώς, και συνδέεται και με την πρώτη ερώτησή σου πολύ ωραία, να έχουν μια αντιπαράθεση με την ιδεαλιστική σκέψη και με την νεοφιλελεύθερη αντίληψη πραγμάτων που ήταν, με την νεοφιλελεύθερη, συγγνώμη, την φιλελεύθερη αντίληψη που ήταν κυρίαρχη μέχρι τότε, προσπαθούν να αναδείξουν το γεγονός ότι η αντικειμενική πραγματικότητα είναι εκείνη που επηρεάζει το πνεύμα και την ιδεολογία, και ανάμεσα στην ιδεολογική πραγματικότητα αυτό που παίζει καθοριστικό ρόλο είναι η οικονομία. Και πολλές φορές οι ίδιοι, και το λέει ο Έγγελς αυτό, υποβαθμίζουν τους άλλους παράγοντες. Ιδεολογικό, πολιτικό ή, αν θέλεις, υποβαθμίζουν τη διαλεκτική σχέση οικονομικής πραγματικότητας και λοιπόν παραγόντων, ιδιαίτερα του επικοδομήματος. Συνεπώς το γεγονός ότι πολλοί στοχαστές και ιδιαίτερα όσοι δεν έχουν ιδιαίτερα εμβαθύνει στο μαρξισμό, του αποδίδουν ένα οικονομικό τετερισμό, οφείλεται και σε μία δυναμία του ίδιου του μαρξισμού. Παρόλα αυτά, και ενώ πράγματι υπάρχουν και πτυχές τέτοιες οικονομικού τετερμινισμού στο μαρξισμό, δεν πιστεύω ότι η κυρίαρχη αντίληψή τους διαπνέεται από ένα τέτοιο τετερμινισμό. Μάλιστα. Άρα απαντήστε και στο δεύτερο ερώτημα ουσιαστικά. Απάντησε σε ένα κομμάτι. Το δεύτερο ήταν αν ο σοσιαλισμός είναι νομοτέλεια ή όχι. Ναι. Είναι σαν να πρόκειται για φυσική επιλογή, λένε οι κατηγορίες. Ναι, νομίζω το εξής, ότι η αντίληψη που δεν είπε ο Μάρξ και ο Έγγελς, η κλασική του μαρξισμού, εν πάση περιπτώσει, αλλά που την εξέφρασε με πιο σαφή τρόπο η Ρόζα Λούξεμβουργκ. Σοσιαλισμός ή βαρβαρότητα, ισχύει και για την κλασική μαρξιστική σκέψη, αποδίδοντας ιδιαίτερη έμφαση σε αυτό το διαλεκτικό «ή», που σημαίνει τι, ότι ο σοσιαλισμός είναι μια δυνατότητα που προσφέρεται αντικειμενικά στην ανθρωπότητα και ιδιαίτερα σε αυτό που οι κλασικοί θεωρούν ως ενδυνάμει η παραστατική δύναμη, όχι αυτόματα, αλλά ως ενδυνάμει η παραστατική δύναμη την εργατική τάξη, αλλά δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι αυτή τη δυνατότητα, αυτή η εργατική τάξη θα την αδράξει, θα την κάνει δική της υπόθεση, θα αγωνιστεί και θα την επιβάλλει. Δεν νομίζω ότι και πάλι στην κυρίαρχη αντίληψη των κλασικών υπάρχει ένας τέτοιος χαρακτήρας νομοτελειακής έλευσης του σοσιαλισμού. Άλλωστε, θυμίζω ότι μία από τη διαφωνία τους, μία από τις βασικές διαφωνίες τους με τη σοσιαλδημοκρατική ή τη ρεφορμιστική σκέψη είναι ακριβώς αυτό, ότι ενώ οι άλλοι πιστεύανε ότι ο σοσιαλισμός θα έρθει σαν όριμο σίκο, θα πέσει, οι ίδιοι θεωρούσαν ότι για να επιτευχθεί χρειάζεται επανάσταση. Η επανάσταση όμως είναι μία υποκειμενική πράξη. Σωστή. Άρα δεν είναι κάτι. Η κατεξοχήν, αν θέλεις, ανέρεση του νομοτελειακού χαρακτήρα είναι η παρέμβαση του υποκειμενικού παράγοντα μέχρι της επανάστασης, η οποία μπορεί να αποτύχει ή να μην πετύχει, μπορεί να γίνει ή να μην γίνει. Μάλιστα. Αυτή η τρίτη ερώτηση αφορά και μας αφορά και σύγχρονα, κυρίως σύγχρονα, και είναι για ποιους λόγους πιστεύετε εσείς πως οι εκπρόσωποι των δύο αυτών κυρίαρχων ρευμάτων της σοσιαλιστικής σκέψης συνήθως ξεχνούν τα κοινά τους στοιχεία, ενώ ταυτόχρονα επικεντρώνονται σε εκείνα που είναι διαφορετικά. Ανάμεσα στον αναρχισμό και στον μαρξισμό. Σημερινοί εκπρόσωποι. Σημερινοί, ναι. Ξέρεις τι πιστεύω. Πιστεύω ότι υπήρχαν διαφορές ανάμεσα στον Μάρξ και τον Μπακούνιν, είναι σαφές. Δηλαδή, όποιος πάει να τις συγκαλύψει. Ναι, σωστά. Ναι. Αυτό όμως που είναι θεμελιακό κατά τη γνώμη μου και που έχει σχέση και με την εισαγωγή σου, είναι ότι και οι δυο στοχεύανε στο ίδιο πράγμα. Γι' αυτό, όπως λέω στο βιβλιαράκι αυτό, το να ονοματίσει, να χαρακτηρίσει ακριβέστερα τον Μάρξ σαν ελευθεριακό κομμουνιστή, δεν είναι λάθος. Διότι ποιος ήταν ο στόχος του? Ο στόχος του ήταν μια κοινωνία δίχως κράτος, δίχως τάξης και άρα δίχως κράτος, μια κοινωνία όπου ο καθένας, το λέω σχηματικά, θα έκανε το κέφι του ή με άλλα λόγια όπου θα κυριαρχούσε η ελεύθερη δραστηριότητα αυτός σκοπός. Το ίδιο και για τον Μπακούνιν, η ακρατική κοινωνία είναι ο στόχος. Άρα η διαφορά τους συνίσταται στα μέσα με τα οποία θα οδηγηθούμε στον κοινό στόχο. Είναι πολύ πιο σημαντικό και από αυτή την άποψη είχε δίκιο ο Λένιν να λέει είμαστε πιο κοντά στους αναρχικούς από τους ρεφορμιστές. Γιατί και ο Λένιν έβλεπε ξεκάθαρα και είχε μελετήσει σε πάθος, άσχετα αν συμφωνεί ή όχι κάποιος μαζί του, τους Μάρξ Έγγελς, ότι είχαν κοινό στόχο. Τώρα, έχω την αίσθηση ότι τα ρεύματα, ή αν θέλεις, όσοι μετέπειτα θεωρούσαν τους αυτούς τους είτε μαρξιστές είτε αναρχικούς, αντί να αμβλύνουν τις όποιες διαφορές και να βγουν τον κοινό τόπο, όπως πολύ σωστά επισήμανες, βρήκαν και ενέτειναν τις διαφορές μεταξύ τους και εδώ θα έλεγα ότι σε έναν βαθμό έχει δίκιο ο Μπακούνιν από την άποψη ότι κάθε μικροομάδα ομφαλοσκοπούσε γιατί με αυτόν τον τρόπο διατηρούσε τη μικρή εξουσία της, τη μικρή κοινωνία και στο μικρό μοναστήρι που είχε κάνει το κάθε ιεραρχείο. Είναι μία από τις αιτίες αυτής της έντασης των διαφοροποιήσεων, έτσι ώστε ο καθένας να υπάρχει σε αντίθεση με τον άλλον, διότι αν δεν ήταν σε αντίθεση θα έπρεπε να είναι σε ένα ευρύτερο μέτωπο ή να κατακτήσει την ηγεμονία, πράγμα πολύ πιο δύσκολο από το να την ορίζεις de facto. Αυτό που είπατε τώρα στο τέλος μοιάζει, κατά τη γνώμη μου, πάρα πολύ με αυτό που γίνεται τώρα στην Ελλάδα. Με τις διάφορες οργανώσεις αριστεράς, του αναρχικού χώρου. Εσείς τι πιστεύετε γι' αυτό? Ότι έχει φτιάξει ο καθένας... Ένας φίλος μου και σύντροφος, ο Κόρτε Οτζιατζής, είπε προημερών και το έχω αναγκάσει σε σύνθημα γιατί είμαι και λόγω προσωπικών έτσι, βιωμάτων το τελευταίο διάστημα με έχει συγκινήσει βαθύτατα και έχει γίνει βίωμα για μένα ότι πιστέψαμε ότι είχαμε χρόνο. Ναι. Νομίζω ότι δεν είχαμε ποτέ χρόνο και κακώς πιστέψαμε ότι είχαμε και πόσο μάλλον δεν έχουμε σήμερα χρόνο. Συνεπώς είναι εγκληματικό αυτό που γίνεται ανάμεσα στις οργανώσεις της αριστεράς, όχι το να ενωθούν, διότι έχουν διαφορές πραγματικές, ιστορικές, αντικειμενικές, αν θέλεις και από άποψη κοινωνικής έκφρασης, τη εκφράζει κάθε μία, αλλά τουλάχιστον η ριζοσπαστική αριστερά, ξεκινώντας κατά την ταπεινή μου αντίληψη από τον αναρχικό χώρο και πηγαίνοντας μέχρι το αριστερό ρεύμα του συνασπισμού, για να πούμε και συγκεκριμένα, ναι. Περνώντας από τον ΝΑΡ, την Ανταρσία, τις αριστερίστικες ομάδες, το μέτωπο, το Αλαβάνου κλπ. Έχουν υποχρέωση απέναντι στην κρισιμότητα των στιγμών να φτιάξουν ένα μέτωπο, όχι μόνο μέτωπο κοινής δράσης, αλλά και μέτωπο εξουσίας, έτσι ώστε να υπάρξει μια εναλλακτική λύση απέναντι στη σημερινή βαρβαρότητα. Και όταν λέω μέτωπο, στο δικό μου μυαλό, μακριά από με τα κεντροαριστερά μέτωπα, μακριά από με επιστροφή στο γκέις, μακριά από με τα πανεθνικά μέτωπα με τους αστούς, κάνω λόγο για ένα ριζοσπαστικό, αντικαπιταλιστικό, αντιπεριαλιστικό μέτωπο και πιστεύω ότι υπάρχει δυνατότητα κάτι τέτοιο αντικειμενικά να γίνει. Βέβαια, η βεντάγια είναι μεγάλη. Έχεις απόψεις που ξεκινάνε από καθαρά αντιμνημονιακό και μόνο μέτωπο μέχρι... εδώ και τώρα κρατική κοινωνία. Αλλά πιστεύω ότι ανάμεσα σε αυτά, θεωρώντας ότι το αντιμνημονιακό μέτωπο είναι παντελώς ανεπαρκές, ανάμεσα, εν πάση περιπτώσει, στις υπόλοιπες απόψεις, υπάρχει χώρος σύγκλησης και αναγκαιότητα αναζήτηση του κοινού τόπου. Μάλιστα. Και επειδή ήρθαμε στα τωρινά θέματα, εσείς ποιος πιστεύετε ότι θα έπρεπε να αναλάβει την πρωτοβουλία για κάτι τέτοιο? Ποιος θα έπρεπε να είναι ο επικεφαλής της πρωτοβουλίας, όχι ο επικεφαλής του μετώπου? Αυτός θα έπρεπε να πει ήρθε η ώρα να κάνουμε κάτι όλοι μαζί. Υπάρχει κάποιος? Νομίζω ότι πέρα το ότι γίνονται συγκεκριμένες προσπάθειες προς αυτή την κατεύθυνση και είναι προσπάθειες οριζόντιες, θα έλεγα, από όλους τους χώρους της αριστεράς, συμπεριλαμβανομένου του ΚΚΕ, γιατί υπάρχει και ένας αγνός κόσμος αριστερός αγωνιστής που πασχίζει, μοχθή και αγωνιά για να βγούμε από την κρίση και για να φτιάξουμε μια άλλη κοινωνία. Πιστεύω ότι οι πρωταγωνιστές θα είναι οι ίδιες οι δυνάμεις από τους διάφορους χώρους αριστεράς. Δεν νομίζω ότι δυστυχώς πρόκειται να αναλάβει την πρωτοβουλία κάποιες από τις συνιστώσεις της αριστεράς. Αν την αναλάβει τόσο το καλύτερο και εγώ μαζί της, όποια και να είναι αυτή. Μάλιστα. Ήθελα να σας ρωτήσω, για να κλείσουμε λίγο αυτή την κουβέντα προς το παρόν για αναρχισμό και μαρξισμό, εσείς τι πιστεύετε ότι θα μπορούσε να κερδίσει στις τωρινές συνθήκες ή γενικά σαν θεωρία ο μαρξισμός από τον αναρχισμό και αντίστροφα, ο αναρχισμός από τον μαρξισμό? Μου βάζεις δύσκολα όμως. Ναι. Όχι, να σου πω. Η αίσθησή μου είναι εξής, για να πάρουμε τουλάχιστον το πνεύμα του Το στόχο του βιβλίου, όχι το πνεύμα, λάθος έκφραση. Το στόχο του βιβλίου. Ποιος ήταν ο στόχος? Να πει ότι ασκήθηκε μία κριτική από τον Μπακούνιν προς τον Μάρξ για το σοσιαλιστικό κράτος, ότι αυτή η κριτική ίσως να είχε αντιφάσεις, ίσως να είχε ορισμένες θεωρητικές προϋποθέσεις οι οποίες δεν ευσταθούσαν όλες. Παρόλα αυτά ήταν μια θεμιτή κριτική την οποία ο Μάρξ δεν πήρε στα σοβαρά. Και αυτό όχι διότι επιβεβαιώθηκε ο Μπακούνιν μέσω της κατάρρευσης του υπαρκτού σοσιαλισμού, γιατί αυτός κατά τη γνώμη δεν ήταν ο σοσιαλισμός, αλλά διότι κάθε εξουσία συμπεριλαμβανομένης της εργατικής εξουσίας κινδυνεύει να αποσπαστεί και από επιρρέτης των μαζών να γίνει δυνάστης τους και καταπιεστής τους. Συνεπώς, αυτό που ο μαρξισμός θα μπορεί να πάρει από αυτή την πτυχή της κριτικής του αναρχισμού και είναι το γεγονός ότι θα πρέπει να αναζητήσει, πράγμα που δεν έκαμε κατά τη γνώμη επαρκώς ο Μάρξ, ούτε αρκούν αυτά τα μέτρα που πήρε Κομμούνα, τις δικλείδες ασφαλείας, ώστε η εργατική εξουσία να μην μετατροπεί σε μία καταναγκαστική, καταπιεστική εξουσία. Απ' την άλλη πιστεύω ότι ο αναρχισμός, συνολικότερα και όχι ως προς το κράτος, έχει πολλά να πάρει από τον μαρξισμό, πέραν από στοιχεία όπως μια πιο διαλεκτική, πιο θεωρητική αντιμετώπιση των πραγμάτων και κυρίως το γεγονός ότι νομίζω ότι δεν καλύπτει ο αναρχισμός το πέρασμα από το αυθόρμητο κίνημα στην ανατροπή του καπιταλισμού. Πώς θα γίνει δηλαδή από ένα αυθόρμητο κίνημα η ανατροπή του καπιταλισμού, ένα, και δεύτερο, δεν ερμηνεύει ούτε ο Μπακούνιν επαρκώς κατά τη γνώμη μου το πέρασμα σε αυτό που λέει την αταξική εκρατική κοινωνία. Δεν είναι επαρκής η σκέψη τους προς αυτό. Μάλιστα. Επειδή έχω διαβάσει το βιβλίο σας, μέσα γράφεται ότι ο Μάρξ έχει αναφερθεί πολύ λίγες φορές στη δικτατορία του προλεταριάτου, στην έννοια και στο τι είναι αυτό. Ελάχιστες φορές. Ωραία. Δηλαδή, ελάχιστες φορές αναφέρει τον όρο ως Τον όρο. Αφού αυτό συμβαίνει, εσείς πώς εξηγείτε ότι η έννοια αυτή έχει δημιουργήσει τόσο μεγάλο ιδεολογικό χάσμα ανάμεσα, όχι μόνο στα δύο κυρίαρχα ρεύματα σκέψης, αναρχισμό και μαρξισμό, αλλά και ανάμεσα στους μαρξιστές? Τι είναι ακριβώς η δικτατορία του προλεταριάτου, πώς πρέπει να γίνει? Ναι. Επειδή το ερώτημα είναι κρίσιμο, είναι σημαντικό, θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι για τον Μάρξ η δικτατορία του προλεταριάτου έχει το νόημα καταρχήν ότι κάθε κράτος, το οποιοδήποτε, όποιο και αν είναι αυτό, είναι δικτατορία μιας τάξης πάνω σε άλλες τάξεις και στρώματα. Αυτό ισχύει για το οποιοδήποτε κράτος, έτσι. Πράγμα που σημαίνει ότι ο καπιταλισμός είναι δικτατορία της αστικής τάξης πάνω στα υπόλοιπα στρώματα, η δικτατορία του προλεταριάτου είναι δικτατορία του προλεταριάτου πάνω στους καπιταλιστές και ούτω καθεξής. Υπ' αυτή την έννοια λοιπόν, του ουσιαστικού του περιεχομένου, κάθε κράτος είναι δικτατορία. Και αυτό πέρα από τη μορφή του. Δηλαδή ακόμα και κοινοβουλευτισμό, να έχουμε και προδρεπόμενη δημοκρατία ή οτιδήποτε άλλο, η ουσία είναι δικτατορία, η οποία μετατρέπεται και τύπησε δικτατορία ορισμένες φορές. Τώρα, ειδικά με τον σοσιαλισμό, τι συμβαίνει? Ο όρος χρησιμοποιείται ως δικτατορία του προλεταριάτου για να δείξει αυτή την πτυχή του πράγματος, η οποία όμως δεν είναι η μοναδική αυτού του κράτους, που είναι η δικτατορία πάνω στην αστική τάξη, η οποία όμως πια δεν υπάρχει ως τέτοια, της έχεις πάρει τα μέσα παραγωγής. Γι' αυτό και οι κλασικοί λένε κάπου ότι αυτό, δηλαδή η εθνικοποίηση και η κοινωνικοποίηση των μέσων παραγωγής, που στην αρχή έχει τη μορφή της κρατικοποίησης, είναι και η τελευταία πράξη του κράτους ως κράτους καθ' αυτό. Υπό ποια έννοια? Από τη στιγμή που έχει εξαφανιστεί η αστική τάξη ως τέτοια, το προλεταριάτο σε απεύθυνση προς την αστική τάξη έχει να κάνει μια δικτατορία μεν, αλλά μια δικτατορία της τεράστιας πλειοψηφίας του πληθυσμού, η οποία είναι εργάτες προλετάριοι, απάνω σε μια ισχνή μειοψηφία. Άρα ουσιαστικά δεν μπορούμε να μιλάμε για δικτατορία. Γι' αυτό και εξηγώ γιατί ο Μάρξ τη χρησιμοποιεί πολύ λίγες φορές. Απ' την άλλη, αυτή η δικτατορία, αυτό το κράτος, ονόματι δικτατορία του προλεταριάτου, έχει μια απένθεση στην εργατική τάξη. Γιατί? Διότι στην προκειμένη περίπτωση δεν μπορεί απευθείας η εργατική τάξη να αυτοδιαχειριστεί ή δεν μπορούμε απευθείας να πάμε σε αυτό που είναι ο κομμουνισμός, δηλαδή ότι ο καθένας να αμείβεται ανάλογα με τις ανάγκες του ή από άλλη οπτική γωνία να εφαρμοστεί, να γίνει κυρίαρχη η ελεύθερη δραστηριότητα ως αυτός σκοπός, για μια σειρά λόγους, όπως η καθυστέρηση των υλικών παραγωγικών δυνάμεων, η καθυστέρηση στο επίπεδο της κοινωνικοποίησης, οι συνήθειες του παρελθόντος, τα ήθη, τα έθιμα κλπ. Δεν μπορούμε να πάμε εκεί, άρα χρειάζεται για να εφαρμοστεί η αρχή στον καθένα ανάλογα με την εργασία του, που είναι στην πραγματικότητα ίσο δίκαιο, δηλαδή δίκαιο της ανισότητας όπως το λέει ο Μάρξ, δηλαδή στην ουσία αστικό δίκαιο από μία άποψη, για να εφαρμοστεί αυτό χρειάζεται το κράτος. Χρειάζεται το κράτος για να τηρεί αυτή την αρχή. Εδώ όμως έχουμε μία απεύθυνση προς την εργατική τάξη και υπάρχει αντίφαση δικτατορία του προλεταριάτου πάνω στο προλεταριάτο που κινδυνεύει να γίνει δικτατορία του κόμματος, δικτατορία της ηγεσίας του κόμματος ή δικτατορία ενός ανθρώπου. Αυτή η δεύτερη απεύθυνση είναι και που εκτραχελήθηκε στη Σοβιετική Ένωση και είχαμε να κάνουμε πια όχι με λαϊκή εξουσία αλλά με δικτατορία μιας καθοδήγησης και δι' του Στάλιν για μια περίοδο και για άλλη περίοδο της νομοκλατούρας και της γραφειοκρατίας ενάντια στον υπόλοιπο πληθυσμό. Αυτό νομίζω είναι που δημιούργησε και τις βασικές εντάσεις. Αυτή αν θέλεις, η εκτροπή, αυτή η πτυχή της δικτατορίας του προλεταριάτου. Δεν είχε κανείς αντίρρηση ως πρώτη πτυχή ότι χρειαζόταν η καταστολή, η καταπίεση ενάντια στην αστική τάξη. Εκεί που άρχισαν να υπάρχουν και θεμιτές κατά την αντίληψή μου αντιρρήσεις ήταν όταν υπήρξε εκτροπή ενός κράτους λαϊκού εργατικού σε μια δικτατορία ενάντια στην εργατική τάξη και συνεπώς μετατροπή, αν θέλεις, του σοσιαλισμού σε ένα γραφειοκρατικό μηχανισμό. Επειδή λέγαμε για τη δικτατορία του προλεταριάτου, εσείς πιστεύετε ότι υπάρχει προλεταριάτο σήμερα? Και αν υπάρχει, από πού είναι οι πηγές του, ποια κομμάτια το απαρτίζουν? Πιστεύω που υπάρχει εργατική τάξη και ότι επιβεβαιώνεται ο Μάρξ, ιδιαίτερα σήμερα, είναι αν θέλεις εντυπωσιακός ο τρόπος με τον οποίο επιβεβαιώνεται, από την άποψη πια ότι ο Μάρξ μιλούσε για μια τάση της κοινωνίας προς τον διπολισμό. Δηλαδή, από τη μια μεριά όλο και περισσότερη φτωχή, όλο και λιγότερη πλούσιοι, για να το πω έτσι σημαντικά. Αυτό σήμερα κατά την κρίση το βλέπουμε. Μια σειρά μικρομεσαία στρώματα που ανεργούνται να γίνουν αστεί, όχι μόνο δεν έγιναν αστεί, αλλά προλεταριοποιούνται και το προλεταριάτο γίνεται ακόμα πιο φτωχό και μάλιστα η προλεταριοποίηση είναι και προς τα κάτω, επιβεβαιώνεται και πάλι ο Μάρξ. Είχα γράψει εδώ και 5 χρόνια ένα αρθράκι «Οδεύουμε προς κινέζικα μεροκάματα» και δυστυχώς επιβεβαιώνεται με μια βαρβαρότητα που μεταξύ άλλων οδηγεί το προλεταριάτο σε όλο και χειρότερη κατάσταση. Άρα αυτός ο διπολισμός από τη μια μεριά όλο και λιγότερη αστή με περισσότερο μεγάλο αστή, με όλο και περισσότερο πλούτο, όλο και μεγαλύτερες μάζες προλεταρίων επιβεβαιώνεται. Αυτό που άλλαξε είναι η σύνθεση του προλεταριάτου. Δεν έχουμε δηλαδή μόνον, ούτε κυρίως ίσως σε ορισμένες χώρες, το καθαυτό βιομηχανικό προλεταριάτο, αλλά έχουμε ένα πνευματικό προλεταριάτο, ένα προλεταριάτο πιο, αν θέλεις, πολυπίκυλο από την περίοδο της εκδήλωσης της βιομηχανικής επανάστασης, το οποίο θα πρέπει να μελετηθεί, το οποίο όμως κατά τη γνώμη μου παραμένει ο βασικός ενδυνάμει φορέας επαναστατικής συνείδησης στη σημερινή κοινωνία. Μάλιστα. Ήθελα να ρωτήσω και κάτι άλλο που έχει να κάνει με το προλεταριάτο. Εγώ έτσι όπως το βλέπω προσωπικά στη σημερινή εποχή το λούμπον στοιχείο μάλλον παγκοσμίως αυξάνεται. Δηλαδή αυτοί που είναι προλετάριοι πέφτουν στο λούμπεν και επειδή... Να σου συγγνώμη σε διακόπτω, αλλά μην θεωρούμε σήμερα τον άναργο λούμπεν στοιχείο. Όχι, όχι. Λέω. Ναι. Το λούμπεν στοιχείο είναι το περιθωριακό στοιχείο, είναι ένα στοιχείο το οποίο φεύγει από την παραγωγή και περνάει στην περιφέρεια και δεν προέρχεται μόνο από το προλεταριάτο. Υπ' αυτή την έννοια τα περιθωριοποιημένα τμήματα της κοινωνίας ναι μεν μπορεί να αυξάνονται, αλλά κάτω από τις παρούσες συνθήκες νομίζω ότι περιθωριοποιείται και το ίδιο το προλεταριάτο. Απόδειξη είναι το τι συμβαίνει σήμερα. Ναι. Άρα η σχέση Λούμπεν με καθ' αυτό προλεταριάτο είναι πια οριακή. Μάλιστα. Θα σας κάνω τώρα μια μάλλον είναι περίεργη ερώτηση. Είναι λίγο ταξιδιωτική. Ότι αν παρομοιάσουμε την αταξική κοινωνία με ταξιδιωτικό προορισμό, ας πούμε τη Θεσσαλονίκη, είναι προτιμότερο να πάμε με αυτοκίνητο ή να πάρουμε αεροπλάνο? Τι κινδύνους έχει το ένα, τι κινδύνους μπορεί να έχει το άλλο? Θα σου απαντήσω με το σκεπτικό του Γκράμσι, του οποίου είναι ευκαιρία να πω ότι κυκλοφόρησε τώρα ένα βιβλιαράκι, οι θέσεις της, το έχω εδώ μπροστά μου, οι θέσεις της Λιών, είναι ένα βιβλίο που βγήκε από το Μαρξιστικό Βιβλιοπωλείο, ναι, και μιλάει για το πώς θα πρέπει να είναι το Κομμουνιστικό Κόμμα και είναι αρκετά επίκαιρο κατά τη γνώμη μου. Λοιπόν, τι έλεγε ο Γκράμψη? Ότι απέναντι διαχωρίζοντας την Ανατολή από τη Δύση και τη Ρωσία από τις δυτικές χώρες, ότι εδώ θα πρέπει να εφαρμοστεί ο πόλεμος θέσεων. Δηλαδή, πρόσεχε, όχι κανένας ρεφορμισμός, ναι, ο οποίος θα οδηγήσει στην επανάσταση, αν θέλεις να πούμε ότι το γρήγορο και το αυτό είναι το αεροπλάνο. Αλλά να πηγαίνουμε σταθμό-σταθμό. Να κατακτήσουμε δηλαδή τη Λαμία, να κατακτήσουμε τη Λάρισα, να κατακτήσουμε παραπάνω για να φτάσουμε στη Θεσσαλονίκη. Μέσα από μάχες. Γιατί αυτό? Διότι όσο αναπτύσσεται το καπιταλισμός, πέρα όλων των άλλων αρνητικών που έχει, πολέμους, οικολογική καταστροφή, εκμετάλλευση, κάνει και κάτι άλλο. Αλωτριώνει, αποξενώνει τους ανθρώπους συμπεριλαμβανομένες της εργατικής τάξης. Με αυτό το δεδομένο λοιπόν και η εργατική τάξη αντί να ζητάει την ανατροπή του συστήματος, αν και αδυνάμει επαναστατική, ενσωματώνεται σε αυτό και ζητάει την καλυτέρευση των συνθηκών ζωής της στα πλαίσια του. Για να μπορέσει να ανατραπεί αυτό, για να μπορέσει να ανατραπεί η ιδεολογική ηγεμόνευση της αστικής τάξης, της κυρίαρχης ιδεολογίας με άλλα λόγια, και να μπορέσει η εργατική, η επαναστατική ιδεολογία να αγκαλιάσει ευρύτερες μάζες, χρειάζεται να δίνεται μία μάχη από καλύτερες θέσεις. Εδώ, για να επανέλθω σε μία προηγούμενη ερώτησή σου, εντάσσεται και η αναγκαιότητα ενός μετόπου, ναι, ριζοσπαστικού αντικαπιταλιστικού της αριστεράς, στο βαθμό που η εργατική τάξη, ενώ είναι όριμες οι αντικειμενικές συνθήκες, δεν είναι διάοριμη, για να βοηθήσει να κατακτηθεί αυτή η ηγεμονία. Άρα θα έλεγα από μια άποψη καλύτερα μετραίνω. Μάλιστα. Ωραία. Για να επιστρέψουμε λίγο στο Μάρξ και τον Μπακούνιν τώρα, αλλά να τους φέρουμε λίγο στη σύγχρονη εποχή. Εσείς, ποια πιστεύετε πως θα ήταν η γνώμη τους για το λεγόμενο κίνημα των πλατιών? Αντιφατική του Μπακούνιν υπό ποια έννοια? Ότι ενώ φαινόταν να στηρίζει το αυθόρμητο, από τη μια μεριά στην πράξη ο ίδιος έστεινε οργανώσεις και μάλιστα κλιμακωτές και πολύ ωραίες. Την πολύ στενή, το πουστινό πυρήνα, την ευρύτερη, την άλλη, την πιο δημοκρατική, για να κορωρέσουν και άλλες δυνάμεις, για να μπορέσει να ελέγξει τη διεθνή. Και άρα υπάρχει μια αντίθεση ανάμεσα στη θεωρία του και την πράξη που ακολουθούσε, δηλαδή ζήτω το αυθόρμητο, αλλά φτιάχνω και τις οργανώσεις μου. Από την άλλη, στο ίδιο του το θεωρητικό έργο υπάρχουν σημεία που αναφέρει ότι 10 ηγέτες δικοί μας μέσα στο κίνημα μπορούν να πάνε στην πλατεία και να την κατακτήσουν. Συνεπώς υπάρχει αυτή η αντιφατικότητα. Δηλαδή θα έλεγα ότι ο Μπακούνιν απέναντι στο κίνημα της πλατείας θα το χειροκροτούσε δημόσια και θα έλεγε «Α, τι ωραίο, από μόνο δεν θα κάνει τα πάντα», αλλά από πίσω θα πήγαινε να το χαλιναγωγήσει όπως έκανε και με τη διεθνή. Ο Μάρξ, όπως φάνηκε και από την κριτική που άσκησε στην αποτυχία της Κομμούνας, ίσως να έδινε μεγαλύτερη βαρύτητα από ότι σε αυτό το αυθόρμητο κίνημα, στην αναγκαιότητα καθοδήγησής του ή στην αναγκαιότητα, για να το πω ακριβέστερα και πάλι με γκραμσιανούς όρους, ηγεμόνευσής του από ένα κομμουνιστικό κόμμα. Μάλιστα. Ήθελα να... Βέβαια, συγγνώμη που διακόπτω, δυστυχώς το δεύτερο, αυτή η αντίληψη του Μάρξ δεν έγινε εδώ. Δηλαδή το Κομμουνιστικό Κόμμα, για να μην πω ότι είδε την πλατεία εχθρικά, αν μη τι άλλο τη σνόμπαρε. Δεν λειτουργήσε μαρξιστικά. Μάλιστα. Για να επανέλθω με αφορμή ένα προηγούμενο ερώτημα, δεν έχω πιστεί, αλλά το σκέφτομαι πολύ συχνά, ότι μου φαίνεται ότι οι υπαρκτές διαφορές που υπάρχουν ανάμεσα στα δύο κυρίαρχα ρεύματα σκέψης, στο μυαλό μου φαίνεται σαν να έχουν δημιουργήσει ένα αυτόνομο, ένα πρόβλημα που πηγάζει από μόνο του και έχει σαν κάποιος άνθρωπος, δύο άνθρωποι μάλλον που συμφωνούν πάρα πολύ, να έχουν το ίδιο ψυχολογικό πρόβλημα, να μην παραδέχονται ότι τελικά συμφωνούν, να μην ξέρουν καλά-καλά γιατί συμφωνούν, γιατί διαφωνούν μάλλον, και αυτό το πράγμα να αναπαράγεται συνέχεια. Και εγώ έχω αυτή την αίσθηση ότι υπάρχει μέσα στην αριστερά, ότι σαν να υπάρχει ένα έντονο ψυχολογικό υπόβαθρο που την οδηγεί στο να αναπαράγει τη διαφωνία. Εκτός από τις υπαρκτές διαφωνίες που υπάρχουν έτσι κι αλλιώς. Εσείς πιστεύετε ότι μπορεί να υπάρχει κάτι τέτοιο? Ξέρετε, θα είμαι πολύ... Έχω και την εξής, αν θέλεις, θετική για τις διαφωνίες της αριστεράς ερμηνεία. Ανάμεσα στις συνιστώσεις της αριστεράς δεν υπάρχει το συνεκτικό στοιχείο της πουτάνας της εξουσίας, κυριολεκτό. Ναι. Το ΠΑΣΟΚ σήμερα είναι η Νέα Δημοκρατία, χτες και αύριο που υποθέτει ότι θα πάρει την εξουσία, μακριά από εμάς, και για τους δύο βέβαια, έτσι, και για την πράσινη δεξιά και για την μπλε. Έχουν κάτι που τους ενώνει. Είναι το κοινό ταξικό συμφέρον, το οποίο εκφράζουν, και είναι ένα απτό πραγματικό συμφέρον. Σωστό. Και αυτό τους ενώνει. Βλέπετε, τρώγονται αυτά, κλακ ενώνονται, γιατί εδώ σου λέει να χάσουμε συγκεκριμένο πράγμα. Εμάς τι μας ενώνει? Η αριστερά δεν έχει τέτοιο πράγμα ούσα αντιπολίτευση. Και μάλιστα σε πολύ πιο δύσκολες συνθήκες, όπως αντιστάσεις και τέτοια, να χάσει κάποιον. Όχι να κερδίσει, τουλάχιστον από άποψη ηλική, χρηματική κλπ. Αυτό λοιπόν επιτρέπει, κατά τη γνώμη μου, προσπαθώντας και εγώ να ερμηνεύσω αυτά τα φαινόμενα, επιτρέπει πιο εύκολα την ανάδειξη, αν θέλεις, της ιδεολογικής διαφωνίας γιατί η αριστερή στάση είναι πιο έντιμη. Άρα αφήνει να εκδηλωθεί αυτή η πτυχή του πράγματος, αυτό το εσώψυχο συνέστημα. Απ' την άλλη, είναι αυτό που σου είπα πριν, ότι μικρές κοινότητες έχουν μετατραπεί σε αυτό το σκοπό, ενώ θα έπρεπε να είναι μέσο, και ανάγεται σε κυρίαρχο πρόβλημα η διατήρησή τους, η αυτοδιατήρησή τους. Σε αυτό, στα μεγάλα κομμουνιστικά κόμματα, σημαντικό ρόλο παίζει και το γεγονός της μονιμοποίησης των επαγγελματικών στελεχών τους, τα οποία μετατρέπονται σε γραφειοκράτες που πρώτα απ' όλα κοιτάνε να διατηρήσουν τη θέση τους και δευτερευόντως να εξυπηρετήσουν το στόχο. Είχα γράψει ένα κακό άρθρο που έλεγα η κρυφή γοητεία της αριστερής αντιπολίτευσης. Δηλαδή, ακόμα και η θέση της αριστερής αντιπολίτευσης πολλές φορές βολεύει. Είναι ανακεκτημένο, έχω ένα κοινωνικό κύρος, έχω ένα κύρος λόγω της γραφειοκρατικής μου θέσης και όχι λόγω της ικανότητας ή της επαναστατικότητάς μου, επειδή είμαι γραμματέας, είμαι μέλος του πολιτικού γραφείου, μέλος της Κεντρικής Μητροπής ή καθοδηγητής στην νεολαία. Είναι κάτι κι αυτό. Και προκειμένου να ρισκάρω για να αλλάξει η κοινωνία, να χάσω και αυτό που έχω, ας κρατήσω αυτό που έχω. Συχνά δυστυχώς λειτουργεί έτσι. Ένα μέσο για να αποφευθεί αυτό, νομίζω ότι είναι η εναλλαγή των επαγγελματικών στελεχών και των κομμάτων, πράγμα που και η Κομμούνα έκανε πράξη και ο Λένιν το πρότεινε για τη Σοβιετική ηγεσία κλπ. Και το οποίο δεν εφαρμόστηκε ποτέ η Σοβιετική Ένωση. Μάλιστα. Θέλω τώρα να σας κάνω μια ερώτηση για το... Δεν είναι για το Θουκυδίδη, αλλά ο Θουκυδίδης γράψει κάπου στην ιστορία του, για τον Πελοποννησιακό, ότι οι περισσότεροι άνθρωποι είναι απρόθυμοι να αναζητήσουν την αλήθεια και μάλλον τρέπονται προς ό,τι βρίσκουν έτοιμο. Δεν θέλουν να ψάξουν. Για εσάς, ποια είναι κατά τη γνώμη σας η αλήθεια που θα έπρεπε να αναζητήσουν σήμερα οι άνθρωποι, πού πρέπει να στραφούν, προς τα πού? Τώρα μου δίνεις πολύ σημαντικά παραξιοθεωρητικά προβλήματα, στα οποία δεν είμαι έτοιμο να σας απαντήσω. Πιστεύω όμως ότι ο Θουκυδίδης είχε απόλυτα δίκιο από την άποψη πια, ότι είναι πάρα πολύ ισχυρή η δύναμη της συνήθειας. Δεν είναι δηλαδή άρνηση του ανθρώπου να αναζητήσει την αλήθεια, αλλά το υπάρχον απέναντι στο δέον λειτουργεί με έναν τρόπο που σε κάνει να πιστεύεις ότι είναι και το μόνο που μπορεί να υπάρχει. Δηλαδή, ποιο είναι το λάθος ως προς αυτό? Το λάθος είναι ότι οι άνθρωποι θεωρούν ότι δεν μπορεί να υπάρξει κάτι πέρα από το υπάρχον. Γιατί αυτό ζουν. Σωστά. Θα σου δώσω ένα παράδειγμα για το κράτος. Εγώ είμαι υπέρ μια κρατικής κοινωνίας και πιστεύω ότι αυτό είναι η αλήθεια και αυτό είναι. Ναι. Γιατί οι περισσότεροι άνθρωποι, ενώ το κράτος τους καταστέλει, τους πηδάει κλπ, θεωρούν ότι δεν μπορεί να υπάρξει κοινωνία? Διότι καταρχήν ζήσανε μια ζωή με κράτος. Δεν έχουν δει άλλο πράγμα. Κατά δεύτερο, είναι η μόνη μορφή οργάνωσης της κοινωνίας που φαντάζονται ότι μπορεί να υπάρξει. Σωστή. Γιατί αυτό βλέπουν. Άρα γιατί να αναζητήσουν κάποια άλλη αλήθεια? Παραμένουν σε αυτό που υπάρχει. Και γιατί είναι λάθος αυτή η αντίληψη? Διότι τελικά, αν το καλά σκεφτούμε, πριν προϋπάρξει κάτι στην πραγματικότητα, δεν υπήρξε ποτέ. Σωστά. Φαντάσου, για παράδειγμα, όταν έγραφε ο Λεωρίο το γύρο του κόσμου σε 80 μέρες, τον περνούσαν για τρελό. Σήμερα, αν κάνεις και πεις ότι ο γύρος του κόσμου θα γίνει σε 80 μέρες, θα σου πούνε αγόρι μου, είσαι πολύ πίσω. Μπορεί να γίνει σε 2 ώρες ή σε ορισμένες ώρες. Σωστά. Με ένα υπερσύγχρονο αεροπλάνο. Το ίδιο πράγμα έγινε στις φυσικές επιστήμες, το ίδιο πράγμα ήξερα εγώ. Ο ήλιος γύριζε πάνω από τη γη. Όταν ο άλλος είπε ότι όχι, η γη γύριζε, τον βγάλε για τρελό. Ναι. Έτσι, τον ρίξαν στην πυρά. Άρα είναι βαθιά συντηρητική αντίληψη το ότι αυτό που υπάρχει είναι το σωστό και είναι η αλήθεια. Απ' την άλλη όμως είναι θεμητή, είναι ερμηνεύσιμη, απ' την άποψη ότι ο άλλος σου λέει, μα δεν τίποτα άλλο. Κατά την αντίληψή μου, η αλήθεια βρίσκεται στην ουτοπία υπό την έννοια του, όχι του ανέφικτου, υπό την έννοια του ουτόπου, δηλαδή του μη υπάρχοντος. Η ιστορία όλη και στις φυσικές επιστήμες και στις κοινωνικές επιστήμες προχώρησε και θα προχωρεί με βάση τον ουτόπο. Το μη υπάρχον. Είναι βέβαιο ότι αυτό που έχουμε σήμερα, και εδώ δεν μπαίνω σε κανένα μαρξιστικό δετερμινισμό, δεν θα υπάρχει αύριο. Ναι. Και ότι ο καπιταλισμός δεν είναι αιώνιος. Θα οδηγηθούμε στη βαρβαρότητα, δεν ξέρω. Πάντως θα υπάρχει μια αλλαγή. Θα υπάρχει κάτι άλλο. Και νομίζω ότι είμαστε σε μια περίοδο που είμαστε κοντά σε αυτή την αλλαγή. Το ποια θα είναι δεν μπορώ να ξέρω. Μάλιστα. Άλλο το τι ελπίζω και ποια θα ήθελα να είναι. Ναι. Τώρα μάλλον φτάσαμε προς το τέλος. Έχω να σας κάνω δύο ερωτήσεις. Η μία είναι προσωπική. Ελπίζω όχι για τίποτα άλλο λόγο, γιατί αρχίζει και κόβεται τη φωνή λόγω προβλήματος. Είναι πολύ ωραία και ευχάριστη συζήτηση και πολύ καλές ερωτήσεις, αλλά... Όχι, όχι, δύο ακόμα έχουμε. Σας είχα παρακολουθήσει πριν αρκετά χρόνια σε μια συζήτηση στο Νοσότρος. Γνωρίζω πως έχετε συμπορευτεί με το ΚΚΕ και τον ΝΑΡ. Έχετε υποστηρίξει την Ανταρσία. Αν ερχόταν κάποιος άνθρωπος και σας ρωτούσε, τα ήξερε όλα αυτά, και σας έλεγε, ρε Ρούση, εσύ τελικά τι είσαι, μαρξιστής ή αναρχικός, τι θα του λέγατε? Είστε κάτι? Νιώθετε ότι είστε καταρχήν, κάτι? Για να ξεκινήσουμε, επειδή πολλές φορές και σε blogs και σε τέτοια μου έχουν πει ότι κάνω κολοτούμπες, αυτά που είπες είναι σωστά. Ξεκίνησα από νεαρό παιδί, από τα 17 μου, να είμαι στο ΚΚΕ, μέχρι το 89, όπου έφυγα διαφωνώντας με το συνασπισμό έτσι όπως έγινε τότε με την ίδρυσή του και συνέχεια με την κυβέρνηση Τζανετάκη. Για ένα διάστημα ήμουν στον ΑΡ. Συνεργάστηκα συνέχεια με το ΚΚΕ σε μια περίοδο πριν τη σταλινική στροφή του 17ου συνεδρίου και τον τραγικό σεκταρισμό που το διέπει σήμερα, και θεώρησα θετικό την συγκρότηση της Ανταρσία από τον ΑΡ. Όταν έφυγα από το ΚΚΕ, ξέχασα να πω ότι είχα πάει στον ΝΑΡ για 2 χρόνια και από τότε ήμουν έντακτος αριστερός. Αυτό όμως που υπάρχει σε όλα αυτά, πέρα από την κολοτούμπα την οποία θεωρούν, είναι ότι παρέμεινα, εν πάση περιπτώσει, από την ίδια μεριά του οδοφράγματος. Δεν πέρασα στην άλλη. Και για μένα αυτό είναι το κριτήριο. Και αν θέλεις, γι' αυτό, σε σχέση με άλλους συντρόφους μου, συμπαθώ ιδιαίτερα το αναρχικό ρεύμα και τους αναρχικούς, γιατί θεωρώ ότι και αυτό είναι από τούτη τη μεριά του αδεφράγματος. Και γι' αυτό όταν δίνονται μάρκες αναρχικό με την εξουσία, είμαι πάντα με τους αναρχικούς και θα είμαι πάντα με τους αναρχικούς. Κατά τα άλλα, αν μου βάλεις να συγκρίνω αν είμαι αναρχικός κομμουνιστής, θα σου έλεγα ως προς το στόχο μου είμαι αναρχοκομμουνιστής, ως προς τα μέσα είμαι μαρξιστής. Μάλιστα. Η τελευταία ερώτηση έχει να κάνει με το τι σας οδήγησε στο να γράψετε αυτό το βιβλίο. Βλέπατε κάτι έξω, ότι ο κόσμος, ο ανήκων στην αριστερά, στη σύνολη, δεν μπορεί να συνεννοηθεί? Το είχατε χρόνια στο μυαλό σας ως ένα θεωρητικό πρόβλημα, γιατί αυτοί οι δύο δεν μπόρεσαν τελικά να συνεννοηθούν? Όχι, τίποτα οδήγησε. Με οδήγησε η αναγκαιότητα, ο μαρξισμός, να αντλεί από όλα τα ρεύματα και δει από τα αριστερά, και δει το συγκεκριμένα το αναρχικό ρεύμα και τη δική του Μπακούνιν, ό,τι περισσότερο μπορεί. Ένα, και δεύτερο, μία απέχθεια δογματική που υπάρχει ανάμεσα απέναντι στο αριστερό ρεύμα, από σεκταριστικές δυνάμεις και από δυνάμεις τις οποίες είναι πολύ πιο μακριά από μένα από ότι ο αναρχισμός, όπως ο σταλινισμός. Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα. Εγώ σε ευχαριστώ, γιατί ήταν πραγματικά πολύ εύστοχες ερωτήσεις και με τι άλλο δείχνουν ότι έχεις μελετήσει σοβαρά το βιβλίο, και θέλω να πω και δημόσια ότι η δεύτερη του έκδοση που θα κυκλοφορήσει σε λίγες μέρες, οφείλει τις περισσότερες βελτιώσεις της σε δικές σου παρατηρήσεις. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Εγώ σας ευχαριστώ.